Είναι κοντά μας η κυρία Γιάννα Παναγοπούλου, δικηγόρος. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είναι επίσης κοντά μας η κυρία Ελένη Αυλωνίτου, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Αργύρης Αργυρόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Φιλής. Ο κύριος Πέτρος Φιλίππου, Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Ο κύριος Μιχάλης Βρεττός, κάτοικος Μενιδίου, πρώην αντιδήμαρχος. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Εσείς είστε κάτοικος Μενιδίου. Ακριβώς. Και πρώην αντιδήμαρχος. Εσείς πώς ακούσατε τις εξαγγελίες? Έχω αρχίσει και νιώθω ότι βρίσκομαι σε λάθος εκπομπή. Νομίζω ότι έχω καλεστεί σε κάποια εκπομπή του Παρισιού και τα μέτρα τα έχει εξαγγείλει ο κύριος Μακρόν. Γιατί ακούω διάφορες κινήσεις που θέλουν να κάνουν από την κυβέρνηση, που προφανώς δεν αφορά το Δήμο Αχαρνών. Δεν αφορά τη λύση του προβλήματος του Δήμου Αχαρνών. Με το να γίνουν εμβολιασμοί των παιδιών, που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Με το να λειτουργήσουν τα σχολεία ολοήμερα, που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν λύνεται το πρόβλημά μας το σημερινό. Σήμερα, εμείς το βράδυ θα γυρίσουμε σπίτια μας και θα ακούμε πυροβολισμούς. Για να διασχίσω τους δρόμους του Δήμου Αχαρνών, κάποιους κεντρικούς δρόμους, για να φτάσω στο σπίτι μου, θα πρέπει να περάσω ανάμεσα από χιλιάδες ανθρώπους που διεκδικούν μέσα σε συμπολίτες μου να πάρουν τη δόση τους. Σκοτώνονται μεταξύ τους για να πάρουν τη δόση τους. Επιτρέποντας λοιπόν με τέτοιου είδους μέτρα η κυβέρνηση το εμπόριο των ναρκωτικών στο Δήμο Αχαρνών, θα πρέπει κάποιοι να έρθουν απέναντι. Και εμείς, ειλικρινά σας μιλάω, νιώθουμε ότι ζούμε σε άλλο κόσμο. Ή τέλος πάντων κάποιοι άλλοι ζουν σε άλλο κόσμο. Και δεν έχω να κάνω αυτή τη στιγμή ένα διάλογο ή αντίλογο τέλος πάντων με τα μέτρα της κυβέρνησης, με την ίδια την κυβέρνηση. Εγώ θα ήθελα να μάθω, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξαγγείλει αυτά τα μέτρα, έχουν περάσει έστω και με ελικόπτερο πάνω από την περιοχή μας? Έχουν καταλάβει τι γίνεται? Έχουν ακούσει, έχουν ανοίξει ποτέ την τηλεόραση? Έχουν αντιληφθεί τι ζούμε σε αυτόν τον τόπο? Κυρία Αυλωνίτου, έχετε περάσει από το Μενίδι? Βεβαίως έχω περάσει. Δεν ζω εκεί. Όχι. Αλλά έχω περάσει, ούτε είναι η περιφέρειά μου. Είμαι στη Β' Περιφέρεια Αθήνας. Αναρωτήθηκε, ναι, ο κύριος Βρεττός αν όσοι κυβερνούν έχουν περάσει από το Μενίδι έστω και με ελικόπτερο. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου, τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του αθώου μικρού παιδιού, του αθώου Μάριου, που η δολοφονία του ήταν συνέπεια όχι μιας μόνο αποσπασματικής, θα έλεγα, κακουργηματικής πράξης, παραβατικότητας, αλλά ήταν συνέπεια μιας πολιτικής δεκαετιών που έχει εφαρμοστεί και που έχει να κάνει με την γετοποίηση των Ρωμά. Θα έχετε ακούσει, κυρία Στεφανίδου, δημάρχους στο πολύ παρελθόν να λένε ότι δεν θέλω τα παιδιά των Τζιγκάνων στο σχολείο μου, λες και τα σχολεία του Δήμου τους ήταν δικά τους. Και η Ελλάδα έχει τη θλιβερή πρωτιά, μπορεί να μην το ξέρουν εδώ οι παρευρισκόμενοι, να έχουμε καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για ρατσιστικό σχολείο, για σχολείο γκέτο. Άρα, το θέμα λοιπόν δεν λύνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Να σας θυμίσω ότι τι γινόταν μέχρι τώρα, πολύ σύντομα. Ο κάθε υπουργός δεν ήθελε να βλέπει το πρόβλημα μπροστά του, ήθελε να το κρύψει. Πήρε λοιπόν τους Ρωμά κάποια στιγμή από τα Τουρκοβούνια, γιατί εγώ τους θυμάμαι στο Αττικό Νάλσος, τους τοποθέτησε για να μην τους βλέπει στο Μενίδι, στα Λιώσα και όπου αλλού, έτσι για να κρύψει το πρόβλημα. Γιατί αυτό έχει να κάνει και με την ελληνική κοινωνία, και θα σας πω κάτι. Επειδή έτυχε να το διαβάσω και είναι σημαντικό, στο τέλος του 19ου αιώνα, για να κρύψουν το πρόβλημα στον Πειραιά που είχαν με τις γυναίκες, με κρατική επιχορήγηση φτιάξανε χώρους, έτσι, για χώρους ανοχής. Για να μην τους βλέπει μπροστά η πόλη, όποιος έρχεται να είναι κάπου κρυμμένα. Άρα, λοιπόν, το θέμα είναι διτό. Και εμείς θα το λύσουμε. Δεν μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη προβλήματα δεκαετιών να θέλουν μέσα σε 2 χρόνια να τα εξαφανίσουμε. Άμεσα όμως τα μέτρα έχουν να κάνουν με το εξής. Είναι διτά. Το πρώτο έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών, προτού προχωρήσουμε στα μέσα που έχουν να κάνουν με την ένταξη, γιατί εκεί είναι το θέμα, να ενταχτούν αυτοί οι άνθρωποι και όχι να έχουν δραστηριότητες που το μόνο εμπόρευμα εκεί είναι τα ναρκωτικά, τα όπλα, τα παιδιά ή οι γυναίκες, έτσι, στην εποχή που ζούμε. Η αλήθεια είναι ότι οι προηγούμενοι έχουν κάνει το εξής μεγάλο σφάλμα. Χωρίς να σημαίνει ότι οι Ρωμά... Για να έχουν τις ψήφους των Ρωμά... Εδώ ο κύριος θα μας τα πει, που είναι από το κόμμα. Για να έχουν τους ψήφους των Ρωμά και Πασόκ και Νέα Δημοκρατία κλπ. Τι κάνανε? τους ταΐζανε. Όχι μόνο τους τους μοιράζανε επιδόματα. Ενώ τώρα έχετε κάνει μια πρόταση που είναι πάρα πολύ σωστή. Όταν πήραν ευρωπαϊκά κονδύλια ένταξης για να φτιάξουν σπίτια. Τους λέτε κάτι πολύ σωστό. Τους λέτε, θα σου δώσω το επίδομα. Αλλά θα πηγαίνει το παιδί σχολείο. Όποιανού το παιδί δεν πάει σχολείο, δεν θα πάρει φράγκο. Αυτό δεν είναι απλά σωστό. Αυτό είναι κορυφαία σκέψη και θεωρώ ότι μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε. Όχι μόνο ψήφους. Εσείς με το προφίλ που έχετε. Δεν παίρνανε μόνο ψήφους. Με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου παίρνανε δάνεια για να χτίσουν σπίτια στους Ρωμά. Ποιος πήγε και τα βλέπε, ποιος πήγε και τα έλεξε. Και βέβαια εκεί, προσέξτε, όχι μόνο διοικητικά στελέχη. Εγώ μπορώ να σα πω και πολιτικά στελέχη εμπλέκονται σε όλα αυτά τα χρήματα που χάθηκαν. Δεν γίνεται. Τώρα όμω θα καταλήξουμε. Μισό λεπτό. Η κυβέρνηση είναι η πρώτη κυβέρνηση και πρέπει να το παραδεχτείτε που έκανε γενική γραμματεία για την ένταξη των Ρωμά. Έτσι έγινε πρώτη φορά στην Ελλάδα για να απορροφήσει κονδύλια, να μπορέσει να βοηθήσει. Για έχω να σας δείξω εδώ πέρα το κουμένο, το ξέρετε. Σας είπα ότι έγινε γενική γραμματεία των Ρωμά, το ξέρετε. Ήρθανε στη Βουλή και μιλήσανε. Παιδιά τα οποία έχουν μορφωθεί. Υπάρχουν έγγραφα, κυρία Στεφανίδη. Δηλαδή καμαρώνετε για τα κονδύλια που δεν δοθήκανε. Τα κονδύλια που χάσανε ήταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Εντάξει, δεν ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν δημιουργήσαμε γενική γραμματεία. Θα κάνουμε, είναι μακροχρόνιο το έργο. Θα εντάξουμε όλους τους Ρωμά στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, τα παιδιά με όλα αυτά τα μέτρα. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε, γιατί πρέπει να έχει ασφάλεια εκεί πέρα, να υπάρχει ασφάλεια, είναι με την πρόληψη του εγκλήματος. Υπάρχει κέντρο Δυτικής Αττικής που θα εγκαταθίσταται στο Μενίδη. Θα υπάρχει κέντρο πρόληψης και ελέγχου των ατυχημάτων. Υπάρχουν ομάδες Δίας που θα υπάρχουν, φωτισμός της πόλης. Αυτό είναι το θέμα της ασφάλειας. Η πραγματική όμως ένταξη, και τελειώνω, έχει να κάνει με την παιδεία που είναι μακροχρόνια. Αν ο γονέας δεν έχει πάει σχολείο, δεν μπορεί να καταλάβει την αξία του σχολείου για να στείλει τα παιδιά του. Τώρα λοιπόν με όλα αυτά τα μέτρα. Το ξέρετε ότι υπάρχει παιδική φτώχεια που είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στα παιδιά. Ένα λεπτό. Μιλάμε για εμπόριο ναρκωτικών. Και εδώ μιλάμε για παιδική φτώχεια. Τι συζητάμε τώρα. Θα πάμε λίγο στο δημαρχείο. Αν μου επιτρέπετε, έχετε μπει σε μια διαδικασία να υποστηρίζετε την κοινότητα των Ρωμά και καλά κάνετε. Και δεν αποδέχεται ούτε και η ίδια. Μα δεν έχει να κάνει με ρατσισμό. Έχει να κάνει με την νοοτροπία σας. Πρέπει να ενταχθούν μέσα στην κοινωνία και δεν τους θέλετε. Ξέρετε ποιο είναι το αποτέλεσμα, η δολοφονία του μικρού παιδιού. Επειδή δεν θέλετε τους Ρωμά, επειδή δεν θέλετε να εντάξετε τους Ρωμά, εξωτερικούμενες προσχέσεις στην κοινωνία, γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ για να ηρεμήσετε λίγο θα βγω το στούντιο και θα πάω στο δημαρχείο. Έχετε πάρα πολύ χρόνο. Η συζήτηση αυτή έχει προγραμματιστεί να γίνει μία ολόκληρη ώρα. Δεν θέλω να αρχίσετε να διαμαρτύρεστε από τα 15-20 πρώτα λεπτά ότι δεν μιλήσατε. Θα μιλήσετε όλοι με τη σειρά. Πάμε και στο Δημαρχείο του Μενιδίου. Ο Κλοντιάν Κιουζέλης είναι εκεί, να μας μεταφέρουν εκεί οι κάτοικοι που είναι εκεί την άποψή τους για τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Όχι απλά δεν είναι ευχαριστημένοι, είναι εξοργισμένοι με τα μέτρα. Έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Κοσμίδη, ο οποίος είναι και δημοτικός σύμβουλος, είναι και αστυνομικός. Τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση, πώς τα βλέπετε? Καλησπέρα κυρία Στεφανίδου, καλησπέρα σε όλο το πάνελ σας. Θα συμφωνήσω απόλυτα καταρχήν με τον καλεσμένο που έχετε, τον κύριο Μιχάλη τον Βρεττό. Από ό,τι ακούω στο πάνελ γίνεται πάλι ένα πολιτικό παιχνίδι εις βάρος στην πλάτη των πολιτών των Αχαρνών. Ενδεχομένως κανένας από εκεί δεν γνωρίζει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και τι ζούμε καθημερινά στην πόλη μας. Ωραία τα κοινωνικά μέτρα, πολύ ωραία. Πότε θα αποδώσουνε? Σε βάθος 20 ετίας και αν θα αποδώσουνε. Έχουμε φτιάξει ένα δημοτικό σχολείο που στοίχησε γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ στον ελληνικό λαό. Ούτε καν λειτουργήσε. Έχει γίνει ήδη στέκη ναρκωμανών. Συνεχίζουμε παρακάτω. Θέλουν να εντάξουν χωρίς εξετάσεις Ρωμά στις σχολές της αστυνομίας. Εγώ τη χάνει να είμαι και αστυνομικός και υπηρετός στη Σχολή Αξιωματικών. Το επίπεδο στη Σχολή Αξιωματικών είναι πάνω από 18.500 μόρια για να εισέλθεις εντός. Μιλάμε για αριστούχους μαθητές. Μιλάμε για γονείς οι οποίοι έχουν πονέσει για να μπορέσουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο και να εισέλθουν στη σχολή. Με ποια κριτήρια βγάζουν το συμπέρασμα αυτό και λένε ότι ναι, θα μπουν στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις Ρωμά. Πάμε για τα αστυνομικά μέτρα τα οποία έχουν πει. Εδώ τα τελευταία 3 χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά, έχουμε επισκεφθεί υπουργεία, έχουμε επισκεφθεί... Ναι, έχουμε επισκεφθεί υπουργεία, έχουμε επισκεφθεί γενικούς γραμματείς κτλ. Όλοι μας τάζουνε. Όλοι θέλουν να λύσουν το πρόβλημα, αλλά τελικά κανένας δεν μπορεί. Και δεν μπορεί, ξέρετε γιατί. Γιατί ουδέποτε τα τελευταία 20 χρόνια δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Κανένας, μα κανένας πολιτικός δεν θέλει να κουμπίσει το πρόβλημα της εγκληματικότητας στο Δήμο Αχαρνών. Είμαστε ο μεγαλύτερος Δήμος Αχαρνών στο νομό Αττικής. Αριθμούμε κοντά στους 130.000 πολίτες. Και όταν δεν υπάρχει αστυνομία, δημιουργείται άβατο. Όταν υπάρχει ένα περιπολικό και βρίσκεται, φερειπή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, στη Βαριμπόμπη και παίρνει ένα σήμα για να κατέβει στην Αγία Άννα. Θέλει κοντά στο στα 3/4 για να κατέβει. Πώς θα αστυνομεύσουμε την πόλη μας? Μάλιστα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Ρωτάει μια κυρία πολύ σωστά. Για τον λόγο που ήρθαν και οι Αλβανοί δεν είχαν δουλειά. Εκεί μένανε στο σπίτι. Για τον λόγο που ήρθαν και 500.000 Αλβανοί δεν βρίσκαν δουλειά εκεί πλέον και έπρεπε να έρθουν. Αλλά δεν ήταν Ρωμά που ήταν πλάνητες να γυρνάνε εδώ και εκεί κτλ. Υπήρχε μία άλλη αυτή και το θυμάμαι σαν να το έγινε. Μου είχε κάνει εντύπωση. Εντάξει, αυτό είναι ένα παράδειγμα και μια εξαίρεση. Επειδή έχουμε και πράγματι ο Δήμαρχος έχει τεράστια εμπειρία, έχει αποπροσανατολιστεί τελείως η κουβέντα. Ναι. Και βλέπουμε ότι ξεκίνησε μια εξαγγελία μέτρων από την κυβέρνηση, από την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γιατί εγώ έχω μπει ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Είναι από τη συγκεκριμένη συγκεκριμένη. Και είναι πάρα πολύ ωραία αυτά τα μέτρα. Για τα παιδιά τα οποία, εάν ενταχθούν στην κοινωνία, θα βγουν κάποια στιγμή μορφωμένοι άνθρωποι και μπορεί να υπηρετήσουν ακόμα και στην ελληνική αστυνομία. Εγώ θέλω να πω. Στο τρίτο ενικό διαφωνώ. Αν ενταχθούν, αν γίνει, ή τα κάνουμε εμείς που διοικούμε, ή μόνο του δεν γίνεται τίποτα. Αγαπημένοι μου δήμαρχε και φίλοι αντιπεριφερειάρχη, επειδή έκανες να αποβάλουμε το τρίτο ενικό, μπορούμε για να έχουμε αποτέλεσμα. Βεβαίως, ήρθες να κάνεις αυτοψία στο Δήμο Αχαρνών και σας προπυλάκησαν. Δεν τολμήσατε να περάσετε πουθενά. Και εγώ λυπάμαι γιατί. Δεν σημαίνει ότι. Επειδή βρέθηκαν 5-10, δεν ήταν όλοι αυτοί. Προφανώς. Όχι. Υπήρχε αγανάκτηση με τις πλημμύρες. Φτιάξανε ένα ειδικό σχέδιο από ποιους δρόμους θα περάσουν για να φτάσουν. Σύμφωνοι, η αγανάκτηση υπήρχε παντού. Γιατί δεν την εντοπίζουμε μόνο εκεί? Αγανάκτηση στη γειτονιά μου δεν υπάρχει. Πυροβολισμοί στη γειτονιά μου δεν υπάρχουν. Ναρκωτικά στη γειτονιά μου δεν υπάρχουν. Υπήρχε αγανάκτηση στις περιοχές. Και λέω λοιπόν, με βάση ένα τραγικό γεγονός, υπάρχει μια εξαγγελία μέτρων. Και τα μέτρα αυτά τι λένε? Μετά από 20 χρόνια θα λύσουμε κάποια προβλήματα. Σήμερα ποιος θα ασχοληθεί? Μα δεν θα πάνε κανένα τα παιδιά στο σχολείο το Σεπτέμβριο. Δεν το βλέπετε ότι ο κόσμος αντιδρά? Και εμείς ακούμε τώρα ότι θα εμβολιαστούν και θα τους προσφέρουμε και τρόφιμα. Πάντως για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία δυσκολεύεται να εντάξει. Είναι διαφορετική κατεύθυνση αυτά τα μέτρα που λέτε εσείς με την πάταξη του εγκλήματος που αντιμετωπίζουμε εμείς. Εμείς θέλουμε πάταξη του εγκλήματος. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που έχει μεγάλη δυσκολία στο να βοηθήσει τους Ρωμά να ενταχθούν στην κοινωνία. Έτσι, να σας θυμίσω ότι έγινε στη Γαλλία επί Σαρκοζή πρόσφατα. Δεν τους έστειλε εδώ. Έκανε κάτι πολύ χειρότερο. Πολλές χώρες έχουν δυσκολία στο να βοηθήσουν τους Ρωμά να πάνε σχολείο, να εκπαιδευτούν, να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν είμαστε μόνο εμείς. Απλώς εμείς αυτή τη στιγμή, ως πιο φτωχή ευρωπαϊκή χώρα, έχουμε λίγα προβλήματα παραπάνω. Μετά τις σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.